Καριότυπος ανθρώπου. Για να αναλύσουμε τα χρωμοσώματα ενός ατόμου και να κάνουμε τον καριότυπό του, πρέπει να καλλιεργήσουμε λεμφοκύτταρα από δείγμα αίματος, το οποίο λαμβάνεται στο εργαστήριο σε ειδικό σωληνάριο με αντιπυκτική ουσία. Σε κάθε δείγμα αντιστοιχούν δύο πλαστικά σωληνάρια μέσα στα οποία θα γίνει η καλλιέργεια των λεμφοκυττάρων. Η έναρξη της καλλιέργειας λαμβάνει χώρα σε ειδικό αγωγό εξοπλισμένο με φίλτρα που προστατεύουν από παθογόνους μικροοργανισμούς το χρήστη και το δείγμα. Σε κάθε σωληνάριο προσθέτουμε αρχικά το καλλιεργητικό υλικό που αποτελείται από θρεπτικά υλικά απαραίτητα για τη διέγερση των κυττάρων προκειμένου να διαιρεθούν και την ανάπτυξή τους. Στη συνέχεια προσθέτουμε λίγες σταγόνες αίματος από το δείγμα στο κάθε σωληνάριο και ανακοινούμε. Οι καλλιέργειες τοποθετούνται μέσα σε ποαστικό κλίβανο στους 37 βαθμούς Κελσίου και ποάζονται για 72 ώρες. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει προσθήκη χημικών ουσιών στις καλλιέργειες όπως η κολχικίνη που εμποδίζουν την πρόοδο του κυταρικού κύκλου ώστε τα κύτταρα να σταματήσουν στη μετάφαση. Οι καλλιέργειες εποάζονται για 40 λεπτά. Στη συνέχεια φυγοκεντρούμε το δείγμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε στο ίσημα του δείγματος υποτονικό διάλειμμα για τη λύση των κυττάρων και την απελευθέρωση των χρωμοσωμάτων. Προσθέτουμε μονιμοποιητικό διάλειμμα και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 3 φορές. Στο τέλος, το χρώμα του κυταρικού υλικού στο σωληνάριο έχει γίνει πλέον διαφανές. Δείχνουμε μία σταγόνα από το υλικό σε αντικειμενοφόρο πλάκα, ώστε να απλωθούν τα χρωμοσώματα. Τοποθετούμε το πλακάκι σε θερμαινόμενη βάση για να στεγνώσει το δείγμα. Τα χρωμοσώματα βάφονται με την τεχνική της G-χρώσης που τους προσδίδει χαρακτηριστικές ανοιχτόχρωμες και σκουρόχρωμες ζωνώσεις. Ξεπλένουμε το παρασκεύασμα και στη συνέχεια τοποθετούμε μία γυάλινη καλυφίδα στην αντικειμενοφόρο μας. Είμαστε έτοιμοι για μικροσκοπιακή παρατήρηση των χρωμοσωμάτων. Με ψηφιακή κάμερα προσαρμοσμένη στο μικροσκόπιο φωτογραφίζουμε τα χρωμοσώματα. Με ειδικό λογισμικό επεξεργαζόμαστε τις εικόνες ώστε να συστοιχίσουμε τα χρωμοσώματα σε 23 ομόλογα ζεύγη. Ο καριότυπος είναι έτοιμος. Εδώ βλέπουμε έναν παθολογικό καριότυπο άρενος με τρισομία 21 συμβατό με το σύνδρομο Down.